στην αθλητική επικαιρότητα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2018 να έχουν ολοκληρωθεί μετά και την αναβολή της δράσης στο πρωτάθλημα της Super League. Διοίκηση και τεχνικό επιτελείο της ΑΕΛ στρέφουν την προσοχή τους. Τα μεταγραφικά ήδη έχουν μπει στο μικροσκόπιο τους παίκτες και έχουν γίνει σχετικές επαφές. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Βυσσινή για το 2018 ολοκληρώθηκαν με τον αγώνα κυπέλου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου, με το Λαρισαϊκό σύνολο να επικρατεί με το ευρύ 4-0. Η αγωνιστική αναβλήθηκε από εκεί και πέρα για το τρέχον Σαββατοκύριακο, με την ΑΕΛ να μην αντιμετωπίζει τελικά τον Ολυμπιακό και την αναμέτρηση να μεταφέρεται για το επόμενο έτος. Διοίκηση και τεχνικό επιτελείο στρέφουν λοιπόν αποκλειστικά την προσοχή τους στα μεταγραφικά, έχοντας γίνει ήδη οι πρώτες κινήσεις, ενώ έπεται και συνέχεια όπως αναφέρεται. Μάλιστα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΛ για τον Σκοπιανό Νίκολα Γιακιμόφσκι. Πρόκειται για 28χρονο αριστερό back half, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Τζανλούκα Φέστα, καθώς τον είχε παίκτη στην Ιταλική Κόμο. Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις από την πλευρά της ΑΕΛ, όπως αναφέρουν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει κάτι ακόμη οριστικά.